Για πότε τα βλέπετε? Εγώ λέω ότι βλέπω ότι υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να κρύψουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Τι, Καραγιαννίδης, Δουζίνας και Κοτζιάς μίλησαν για διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα και στην εκμετάλλευση. Και έντιμη συμφωνία όπως με τις πρέσπες. Αυτά δεν τα πήραν, όχι μόνο δεν τα πήραν πίσω. Απλώς τα κρύβουν κάτω από το χαλί για να έρθουν αργότερα. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν μπορούν να πάνε σε εκλογές με αυτά. Και ο κύριος Κούλογλος, συνάδελφός σας, μίλησε για καλλιέργεια μέσου και ακροδεξιούς σε σχέση με αυτό τον τρελό, τον ψυχοπαθή, τον ναζιστή, ο οποίος πήγε και σκότωσε τους ανθρώπους στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν. Και μας παρομοιάζει και λέει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, οι αντιδράσεις της ακροδεξιάς στην Ελλάδα με τη συμφωνία των Πρεσπών, λέει, μήπως μας φέρουν κάτι με αυτό. Όλα αυτά είναι αρρώστιες. Είναι ακροδεξιός. Είναι αρρώστια όμως. Δεν μπορεί όμως να το φέρουμε στα εσωτερικά τώρα μας. Ο κύριος Κουλούγλου πρέπει να μαζευτεί λιγάκι. Η κυρία Λοΐζου να μαζευτεί. Τώρα, όσοι έχουν κρασιά στη Μακεδονία να αρχίσουν μηνύσεις στην κυβέρνηση και στον κύριο Κοντιά και στον κύριο Τσίπα επί προσωπικού. Μάλιστα. Μηνύσεις για πλήρες. Παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο.